μαζί και πάλι φίλοι μου, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και όπως σας υποσχέθηκα θα πάμε να ενημερωθούμε και για τα προνοιακά επιδόματα και για τα τρόφιμα και επίσης για κάποια άλλα ερωτήματα που εσείς μας θέτετε καθημερινά μέσω τηλεφώνου. Ζητήστε λοιπόν να ενημερωθείτε από την κυρία Αλεξανδράκη γύρω από αυτά τα θέματα, η οποία είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η κυρία Μαρία Αλεξανδράκη, να πούμε ότι είναι υπεύθυνη του τομέα πρόνοιας του Δήμου Καλλιμνίων. Κυρία Αλεξανδράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Χαλκίτη. Το τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά. Το τηλεφωνικό μας κέντρο αυτές τις μέρες απαντά τηλεφωνήματα κυρίως που αφορούν εσάς και ζητούν εσάς να μας ενημερώσετε τόσο για το θέμα της πρόνοιας όσο και για τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Ωραία. Δύο ενημερώσεις θα κάνουμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με τα καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και να ενημερώσουμε τους συμπατριώτες μας που είναι δικαιούχοι των προνοιακών επιδομάτων ότι η καταβολή του επιδόματος αυτού θα πραγματοποιηθεί την 3η 20 Νοεμβρίου. Ωραία. Έτσι. Αυτή Ωραία. Είναι η ανακοίνωση για τα προνοιακά επιδόματα που ανησυχούσαν οι συμπατριώτες μας. Ναι, μας ρωτούσαν και... το πότε. Ναι, την 3η λοιπόν, οπότε... 20 του Νοεμβρίου θα μπορούν να παίρνουν τα προνοιακά τους επιδόματα. Πολύ ωραία. Όσο για το δεύτερο, αφορά τα τρόφιμα. Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Λοιπόν, εδώ να κάνουμε πάλι μία ενημέρωση στους συμπατριώτες μας που είναι δικαιούχοι. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι, να τους ενημερώσουμε ότι τη Δευτέρα 19 του μήνα και την Τρίτη 20 του μήνα από τις 8 το πρωί εντός του χώρου της παλαιάς αγοράς, δημοτικής αγοράς, θα πραγματοποιηθεί διανομή ειδών καθαριότητας και ειδών ατομικής υγιεινής. Αφορά, εδώ να πούμε τώρα ότι δικαιούχοι του προγράμματος διανομής είναι όλοι οι πολίτες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα με την επωνυμία κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης έως τις 4 Νοεμβρίου του 2018. Μάλιστα, οπότε είναι υπάρχει μια σχέση αυτό. Μεταξύ των δύο. Όσοι δεν δικαιούται αυτό δεν μπορούν να έχουν και τα τρόφιμα. Ναι. Και τα τρόφιμα, τα προϊόντα αυτά. Τα προϊόντα αυτά που θα δοθούν. Έως στις 4 Νοεμβρίου να έχουν φροντίσει να είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, να έχουν κάνει τα χαρτιά τους. Μάλιστα. Ωραία, η κάτι υπηρεσία άλλο... μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετήσει όλους τους συμπολίτες μας από τις 8 το πρωί έως όσο χρειαστεί να πάμε την ημέρα της Δευτέρας και όσο χρειαστεί να πάμε την ημέρα της Τρίτης θα είμαστε εκεί να τους εξυπηρετήσουμε. Ωραία. Κύριε Αλεξανδράκη, για το θέμα με το ηλεκτρικό ρεύμα που έχουμε κάνει και ρεπορτάζ, έχετε κάνει και παρέμβαση, έχουμε ενημερώσει, εξακολουθούν να τηλεφωνούν τηλεθεατές μας και να λένε πού θα απευθύνονται. Λοιπόν, σε εσάς και στην κυρία Ειρήνη Παζάκου, έτσι. Σε εμένα και στην κυρία Παζάκου. Από το πρωί, από τις 8 η ώρα το πρωί έως και τις 3 είμαστε εκεί να τους εξυπηρετήσουμε. Mm-hmm. Έχουμε στείλει, όπως έχουμε ξαναπεί, και μία τρίτη επιστολή ζητώντας μία παράταση. Τώρα είμαστε μέχρι 21 Σεπτεμβρίου να υπάρχουν διακοπές. Ίσως μας δοθεί και μία τρίτη παράταση να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερο κόσμο. Είμαστε εκεί να τους ακούσουμε και να τους βοηθήσουμε. Και να το πιστέψουν ότι αυτό γίνεται, γιατί ορισμένοι αμφιβάλλουν. Έχουν γίνει ήδη αρκετές επανασυνδέσεις. Πάρα πολλές επανασυνδέσεις. Έχουμε ήδη κάνει 4 φορές, έχουμε βρεθεί σαν επιτροπή. Έχουμε περάσει πάρα πολλά νοικοκυριά. Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ τους περιμένω. Κάνω πάντοτε σε έκκληση και τους περιμένω. Ωραία, κυρία Αλεξανδράκη. Θεωρώ ότι ενημερώσαμε για 3 πολύ σημαντικά θέματα τους συμπολίτες μας. Οπότε πιστεύω να έρθουν και άλλοι που δικαιούται να εξυπηρετηθούν και για το θέμα του ρεύματος, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα βέβαια. Ωραία. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε τον λόγο. Και... να είστε καλά. Υποχρέωσή μας είναι. Νομίζω ότι χρειάζεται αυτό. Υποχρέωσή μας, κυρία Αλεξανδράκη. Να είστε καλά. Να είστε καλή καλά, συνέχεια, καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκυριακό. Να είστε Επίσης, καλά. Επίσης, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από το τμήμα πρόνοιας του Δήμου Καλλιμνίων και να αλλάξουμε τελείως θέμα τώρα, φίλοι μου, να πούμε ότι διεθνές κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης εξάρθρωσε η αστυνομία σε συνεργασία με τις αρχές ξένων χωρών. Όπως επισημάνθηκε σε ενημέρωση στη Γαδά, σε ιστιοπλοϊκό, εντοπίστηκε ποσότητα 400 κιλών κοκαίνης που σκόπευαν να τη διοχετεύσουν από την Νότια Αμερική στην Αυστραλία και προς διάφορους άλλους προορισμούς. Σύμφωνα με τον επικεφαλής λοιπόν της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ταξίαρχο Γιώργο Κανέλο και τον εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνομικού υποδιευθυντή κυρίου Θεοδόρου Χρονόπουλου, έχουν συλληφθεί συνολικά 9 μέλη του κυκλώματος ηλικίας από 26 έως 63 ετών. Τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου θα οδηγηθούν ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας για να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες. Πάμε να ακούσουμε περαιτέρω.
υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών σε συνεργασία με ομόλογες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του Εκουαδόρ, της Λατινικής Αμερικής, κατάφεραν να σημειώσουν μια σημαντική επιτυχία, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούταν στην διαθαλάσσιση μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαίνης από Λατινική Αμερική σε διάφορα μέρη του κόσμου. Σε παράλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την 13 και 14 Νοεμβρίου 2018, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εκουαδόρ, συνελήφθησαν 9 άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων 3 ημεδαποί και 6 αλλοδαποί στο Εκουαδόρ, στο οποίο είχε μεταβεί μάλιστα και αξιωματικός της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών. Συνολικά, στο Εκουαδόρ, εντός εστιοφόρου σκάφους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 382 κιλά κοκαίνης. Σε βάρος των 3 ημεδαπών συλληφθέντων, σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, του νόμου περί όπλων, καθώς και παραβάσεων της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Για την πλήρη αποδόμηση και διακρύβωση όλου του εύρους της παράνομης δραστηριότητας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προηγήθηκε πολύμινη διεθνής αστυνομική συνεργασία και εντατική ανταλλαγή και αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων. Ειδικότερα, αναπτύχθηκε συνεργασία με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών ΔΙΑ και τις ομόλογες αρχές του Εκουαδόρ. Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης έρευνας, αναλύθηκαν σημαντικά στοιχεία και δεδομένα που προέκυψαν, αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και τεχνολογικά μέσα, ενώ δημιουργήθηκαν τα προφίλ των εμπλεκομένων. Από την προανάκριση που διενεργήθηκε, αποκαλύφθηκε η μεθοδολογία δράσης, η ιεραρχική δομή των μελών και η διεθνικού χαρακτήρα δραστηριοποίηση και διασύνδεση μεταξύ τους. Παράλληλα, από την εξέλιξη των ερευνών διακριβώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από 2 υποομάδες, λάμβανε αυξημένα μέτρα και τεχνάσματα με σκοπό τη συγκάλυψη της δράσης της. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τα μέσα που χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των ναρκωτικών και την επαγγελματική κατάρτιση και υποδομή που διέθεταν, οδηγούν στην εκτίμηση ότι τα προσδοκόμενα παράνομα κέρδη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνουν τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, να σας πούμε επίσης, πάλι από το αστυνομικό μας δελτίο είναι και αυτή η είδηση, βαριές ποινές σε 7 κατηγορούμενους για διακίνηση μεταναστών και ναρκωτικών στην ΚΟ. Σας είχαμε ενημερώσει προημερών σχετικά τι ακριβώς είχε συμβεί. Βαρύς έπεσε λοιπόν χθες ο πέλεκης του τριμελούς εφετείου Δωδεκανήσου επικακουργημάτων σε 7 εκ των 8 κατηγορουμένων σε υπόθεση διακίνηση μεταναστών και ναρκωτικών στην ΚΟ. Το δικαστήριο εξέτασε συγκεκριμένα μια πτυχή υπόθεση που αφορά την δράση μιας πολυδέδαλης 67 μελούς, παρακαλώ, οργάνωσης που δρούσε και στην ΚΟ. Το κακουργοδικείο επέβαλε συγκεκριμένα ποινή κάθριξης 54 ετών, εκτιτέα τα 25 και χρηματική ποινή ύψους 260.000 ευρώ στον ΠΚ του ΜΗ, 59 ετών κάτοικο ΚΟ, ποινή κάθριξης 49 ετών, εκτιτέα τα 25 και χρηματική ποινή ύψους 232.000 ευρώ στον ΑΧ του ΧΗ, 49 ετών κάτοικο ΚΟ και πάλι. Ποινή κάθριξης 7 ετών και χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα στον ΚΑΠΑΜΗ του ΓΑΜΑ 47 ετών κάτοικο ΚΟ. Ποινή κάθριξης 47 ετών, εκτιτέα τα 25 και χρηματική ποινή ύψους 250.000 ευρώ στον ΙΧ του ΓΑΜΑ 67 ετών κάτοικο ΚΟ. Έκρινε αθώο τον ΑΤΑΦ του ΙΟΤΑ 28 ετών υπήκο Αλβανίας, αντιλαμβάνεστε γιατί δεν μπορούμε να πούμε τα ονόματα. Επίσης, ποινή φυλάκισης 3 ετών με τριετή αναστολή στον ΜΗΤΑΦ 29 ετών υπήκο Βουλγαρίας, ποινή κάθριξης 49 ετών εκτιτέα τα 25 και χρηματική ποινή ύψους 240.000 ευρώ στον ΙΣΥΓΜΑ 39 ετών υπήκο Αλβανίας. Και ακόμη να πούμε ότι εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και 3 αλλοδαποί αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε τον Μάιο του 2017 σε Αθήνα και ΚΟ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Όπως είπαμε, πρόκειται για πολυδέδαλη 67 μελή εγκληματική οργάνωση. Να αλλάξουμε τελείως θέμα τώρα, να πάμε σε άλλα πιο ευχάριστα θέματα, πιο ανάλαφρα. Να πούμε ότι στον σχεδιασμό ενός οδικού χάρτη μετατροπής 10 καταρχήν
μικρών μη διασυνδεδεμένων νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων σε έξυπνα νησιά μέσα από μια σειρά δράσεων αναβάθμισης των τοπικών υποδομών στους τομείς της ενεργειακής αυτονομίας και ασφάλειας, της διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μνημόνιο αλληλοκατανόησης, Memorandum of Understanding ανάμεσα στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος και το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά και Νήσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος, με το Διευθυντή του Κέντρου, κ. Ιωάννη Καλδέλη. Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία. Πάμε να τον ακούσουμε. Μία ακόμα υπέροχη μέρα για μας εδώ στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αλλά μία ακόμα υπέροχη είδηση και συνεργασία, η οποία αφορά τα νησιά μας και ειδικότερα αυτά που έχουν και τις μεγαλύτερες προκλήσεις, τα μικρά νησιά της περιφέρειάς μας, είναι η σημερινή για μας εδώ στην περιφέρεια. Να σας παρουσιάσω δύο εκλεκτούς συνεργάτες, τους αποκαλώ από σήμερα. Είναι ο κύριος Καλδέλης, που είναι στα δεξιά μου, είναι ο κύριος Κτενίδης, στα αριστερά. Ο κύριος Καλδέλης και ο κύριος Κτενίδης έρχονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας, το ΚΤΕ, το Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και το Ινστιτούτο Ήπιων Μορφών Ενέργειας, επίσης όργανα και τα δύο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι φορείς γνώσης που από το 1990 εργάζονται αυτά τα δύο νομικά πρόσωπα, τρία μαζί με το Πανεπιστήμιο που είναι η ομπρέλα, εργάζονται πάνω σε θέματα ενεργειακά, θέματα περιβαλλοντικά και είμαι εξαιρετικά χαρούμενος γιατί μετά τη συμφωνία μας με το ΕΚΕΤΑ, αυτή που προχθές είχαμε την τιμή να υπογράψουμε, πιστεύω ότι ολοκληρώνουμε ένα πρώτο κύκλο, αλλά πολύ σοβαρό, θωράκισης της περιοχής μας και της δημόσιας διοίκησης, αλλά κυρίως των νησιών μας. Ολοκληρώνουμε αυτό το κύκλο θωράκισης των νησιών σε γνώση. Σε γνώση ανώτατου επίπεδου και κάνουμε αυτό το οποίο σε άλλες χώρες για τις οποίες ζηλεύουμε το βιωτικό επίπεδο τους και ζηλεύουμε και τα επιτεύγματά τους. Η συνεργασία μεταξύ του φορέων της αυτοδιοίκησης, γενικά της δημόσιας διοίκησης και της ιδιωτικής οικονομίας, αλλά κυρίως της δημόσιας διοίκησης, με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι μια συνεργασία πάρα πολύ στενή. Για να πάω στο θέμα μας, θα ξεκινήσω από ένα παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι τον τελευταίο τουλάχιστον ένα χρόνο, παραπάνω, πολλοί συμπατριώτες μας και εσείς, το έχετε παρακολουθήσει και το έχετε συναντήσει στο δημόσιο διάλογο. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο μας έχει δώσει και περηφάνεια, μεγάλη περηφάνεια, και στην περιοχή μας αλλά και στη χώρα μας. Αναφέρομαι στο παράδειγμα της Τήλου, όπου ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο έθεσε ως στόχο να καταστήσει την Τήλο ένα νησί ενεργειακά αυτόνομο, αλλά και αναβαθμισμένο σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες του. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περπάτησε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μελετήθηκε ακριβώς πάνω στις ανάγκες του νησιού αυτού, στα δεδομένα του νησιού αυτού, και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έφερε βραβεία σημαντικά και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο για τη χώρα μας. Έχετε λοιπόν εδώ, γι' αυτό λέω ότι είναι μια εξαιρετική τιμή σήμερα, να έχουμε εδώ τον κύριο Καλδέλη και τον κύριο Χτενίκη, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάστηκαν πάνω σε αυτό το πρόγραμμα και ποιο είναι το αντικείμενο της σημερινής μας συνάντησης. Σήμερα υπογράφουμε μια συμφωνία πλαίσιου ανάμεσα στους φορείς αυτούς οι οποίοι έχουν αυτή την γνώση και την περιφέρεια του Αιγαίου, με στόχο να θωρακίσουμε τα μικρά νησιά της περιφέρειάς μας
να τα θωρακίσουμε κατά το δυνατόν ενεργειακά, να αναβαθμίσουμε το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων τους και σε επίπεδο τηλεπικοινωνιών. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Ένας φιλόδοξος καταρχήν ως στόχος. Είναι και ένα πρόγραμμα φιλόδοξο. Όμως το πετυχημένο πρώτο βήμα που έχει γίνει σε αυτό δίνει σε όλους μας την αισιοδοξία για τη συνέχεια και ερχόμαστε ως περιφέρεια να πούμε μετά από τι, όχι μόνο το πρώτο πετυχημένο παράδειγμα, κύριοι καθηγητές, αλλά ερχόμαστε και μετά από την αποτυχημένη, όχι γιατί ευθύνεται η ΡΑΕ, προσπάθεια της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας σε τρεις προσπάθειές της να ανοίξει το δίκτυο το ενεργειακό και στα μικρά μας νησιά. Τρεις άγονες προσπάθειες από τη ΡΑΕ, τι μας έδειξαν. Μας έδειξαν, νομίζω, με έναν τρόπο ξεκάθαρο ότι η αγορά, όπως έχουμε μάθει να λέμε το ιδιωτικό κομμάτι της οικονομίας μας, το καθαρά ιδιωτικό κομμάτι της οικονομίας μας, στα πολύ μικρά νησιά μας δεν έχει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον, εμπορικό αυτό ενδιαφέρον, ούτως ώστε να πάει να επενδύσει σημαντικά ποσά. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και εγκαθιστούμε, ξεκινάμε μια νέα συνεργασία, μια συνεργασία η οποία μας δίνει αισιοδοξία και μια νέα συνεργασία η οποία μας δίνει την δυνατότητα να δουλέψουμε μαζί με τους καθήλυν αρμόδιους, με τους φορείς που έχουν την γνώση και την εμπειρία, να στηρίξουμε τα νησιά μας, τα μικρά νησιά μας, με έναν τρόπο όπου θα τα καταστήσει ενεργειακά αυτόνομα και θα τα αναβαθμίσει σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες τους. Ανοιχτές τηλεπικοινωνίες 5G είναι ο στόχος, και όλοι καταλαβαίνουν τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ένα ασφαλέστερο δίκτυο, και αυτό έχει σημασία για κάποια από τα νησιά μας. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι θα πει και ασφάλεια στις τηλεπικοινωνίες, ειδικά σε κάποια ακριτικά συνοριακά νησιά μας. Wi-Fi, ίντερνετ, τηλέφωνο, όλο αυτό το πλέγμα, σήμα τηλεόρασης, όλο αυτό το πλέγμα των επικοινωνιών. Σε πολλά από αυτά τα θέματα, σε πολλά από τα μικρά μας νησιά, δυστυχώς ακόμα και σήμερα υπάρχει αγωνία και υπάρχει πρόβλημα. Στο ενεργειακό κομμάτι, ο στόχος, αλλά και όλη η γνώση που υπάρχει, είναι μέσα από ήπιες μορφές ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διότι κεντρικό ζήτημα παραμένει το περιβάλλον σε αυτή τη συζήτηση και βεβαίως όλο αυτό καταλήγει και πρέπει να καταλήγει κάπου που δεν είναι άλλο από το κοινωνικό αποτύπωμα. Τι είναι το κοινωνικό αποτύπωμα? Το κοινωνικό αποτύπωμα είναι ωραία όλα αυτά, ωραία η τεχνολογία, ωραίες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ωραία ακούγεται η ενεργειακή θωράκιση, η ενεργειακή αυτονομία, 5G ready κτλ. Τι σημαίνει για την ζωή, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ζωή ενός κατοίκου, ενός μικρού νησιού? Σημαίνει ένα περιβάλλον ασφαλέστερο, σημαίνει υπηρεσίες καλύτερες, σημαίνει υπηρεσίες φτηνότερες, και το τονίζω αυτό, και αυτό αν θέλετε είναι ένας από τους βασικούς λόγους της δικής μας παρουσίας σε όλο αυτό το πρόγραμμα. Σημαίνει για τις δημόσιες υποδομές δημοσιονομικό όφελος. Παράδειγμα, οι αφαλατώσεις που όλοι ξέρουμε ότι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη τα νησιά μας, είναι υποδομές οι οποίες είναι ενεργειακά ζητάνε πάρα πολύ ενέργεια. Ενεργοβόρες, σωστά. Λοιπόν, στόχος του προγράμματος είναι να καταστήσει
να καταστήσει τη λειτουργία όλων των δημόσιων υποδομών, όπως είναι το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, όπως μπορεί να είναι τα δημόσια κτίρια, η ηλεκτροδότηση δημοσίων κτιρίων, η λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης, ακόμα και στα σκουπίδια υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και ορθότερης διαχείρισης και με καλύτερους περιβαλλοντικούς όρους διαχείρισης των αποβλήτων, να το καταστήσει όλο αυτό με έναν τρόπο που να είναι εξυπνότερος περιβαλλοντικά, ωφελημότερος περιβαλλοντικά, αλλά και δημοσιονομικά και να καταλήγει τελικά στον κάτοικο, να καταλήγει μια δημόσια υπηρεσία, να στοιχίζει λιγότερο και γιατί όχι να είναι και πιο αξιόπιστη. Αυτά από τον κύριο Χατζημάρκο προς το παρόν για τη συμφωνία για τα έξυπνα νησιά. Για τη συμφωνία όμως και το περιεχόμενό της έχουμε και άλλες τοποθετήσεις που θα δούμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.